Πρόσφατα, επιστήμονες ανακάλυψαν ότι νερό διαρρέει αργά στον πυρήνα της Γης από την επιφάνεια του πλανήτη. Το υγρό στάζει κατά μήκος των τεκτονικών πλακών πριν φτάσει τελικά στον πυρήνα, μετά από ένα ταξίδι 2.900 χιλιόμετρων. Και ενώ η διαδικασία είναι αργή, μέσα σε δισεκατομμύρια χρόνια δημιουργήθηκε μια νέα επιφάνεια ανάμεσα στο λιωμένο μέταλλο του εξωτερικού μέρους του πυρήνα και του εξωτερικού μανδύα της Γης. Σε μια νέα μελέτη, επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα αναφέρουν ότι το νερό προκαλεί μια χημική αντίδραση, δημιουργώντας μια νέα στρώση, η οποία είναι μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα σε πάχος. Αυτό θεωρείται λεπτό όταν πρόκειται για τις εσωτερικές στρώσεις της Γης. Επί χρόνια, πιστεύαμε ότι η ηλική ανταλλαγή μεταξύ του πυρήνα της Γης και του μανδύα ήταν μικρής κλίμακας. Ωστόσο, τα πρόσφατα ευρήματα αποκαλύπτουν μια διαφορετική ιστορία. Ανακαλύφθηκε ότι όταν το νερό φτάνει στο όριο μεταξύ πυρήνα και μανδύα, αντιδρά με το πυρίτιο στον πυρήνα, δημιουργώντας διοξίδιο του πυρητίου. Αυτή η ανακάλυψη, μαζί με προηγούμενη παρατήρηση για το σχηματισμό διαμαντιών από το νερό, που αντιδρά με άνθρακα σε υγρό σίδηρο υπό ακραία πίεση, υποδεικνύει μια πολύ πιο δυναμική αλληλεπίδραση πυρήνα-μανδύα, υποδηλώνοντας σημαντική ανταλλαγή υλικού. Αυτό το εύρημα προάγει την κατανόησή μας για τις εσωτερικές διεργασίες της Γης, υποδηλώνοντας έναν πιο εκτεταμένο παγκόσμιο κύκλο του νερού από ό,τι προηγουμένως είχε αναγνωριστεί. Το τροποποιημένο φιλμ του πυρήνα έχει βαθιές επιπτώσεις στους γεωχημικούς κύκλους που συνδέουν τον κύκλο του επιφανειακού νερού με τον βαθύ μεταλλικό πυρήνα.